Ιησούς είναι ακόμα και σπρώχνα με. Τότε βλέπουμε Γερμανός στην πόρτα με προτεταμένο το όπλο επάνω μας. Νομίσαμε ότι θα μας πυροβολήσει και πέφταμε ανάσκελα. Όχι, δεν μας πυροβόλησε, αλλά έτσι νομίζαμε. Δεν μπορούσαμε να βγούμε από το πανικό. Και όταν βγήκαμε, πάλι και από τις δύο πλευρές του σχολείου, όπως και του δρόμου, ήσαν οι Γερμανοί με τα πυροβολιβόλα στα πόδια και μας έκαναν νοήματα να πάμε προς τα κοράφια, προς το σταθμό. Εγώ που δεν ξέρω γιατί σε μένα την μικρότερη καλό στο παιδί του σπιτιού, γύρισα ότι θα πάω στο σπίτι μου, παιδάκι. Και όταν είδα παρανάλογα πυρό στα καράβια, καθώ έριχνα μια σκόνη για μια δουλειά και αναπλευόταν το σπίτι, και είδα έναν ήλιο σαν μια κοιλίδα αίμα. Από τον καπνό και την ομίχτη, άφησα να πλησιάσει το παιδί από το χέρι μου. Και πιστέψανε εκείνη τη στιγμή. Το λέω και σε παιδιά που έχω μιλήσει. Στάθηκε καθοριστική για τις επιλογές μου στη ζωή που ήταν μόνο οι αξίες της. Προχωρήσαμε στα χωράφια, στην παγωμένη γη καθόμαστε στις κουβέρτες και το μωράκι και τις αδελφές μου και την κυγέρη που κάνανε και κάποια στιγμή δεν θα ξεχάσω την κραυγή. Μια γυναίκα πήγε ανήθως για σώσει κάτω το σπίτι της που ήταν κοντά στο τόπο της εκπαίδευσης, είδε αυτό όλο το μακελιό και άρχισε να φωνάζει. Γυναίκες, σκοτώσανε τους άντρες του, καθίστε πλάκα. Κι όταν με πήρε η μάνα μου να βρούμε τον εκτελεσμένο αδερφό μου, τους ενός δρόμου, και δίπλα σε 500 περίπου εκτελεσμένους, τα μυαλά έξω.